Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 7 ακριβώς. Βρισκόμαστε ήδη, διανύουμε ήδη το τρίτο μέρος της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Συνεχίζουμε να καταγράφουμε τον αυτοδιοικητικό παλμό. Να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Αρβανιτάκης. Είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με τον συνδυασμό του κυρίου Μιχάλη Καραμαλάκη. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αρβανιτάκη. Είναι χαρά μας να φιλοξενούμε πάντα νέους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, βγαίνουν μπροστά, παίρνουν την πρωτοβουλία και διεκδικούν την ψήφο των συμπολιτών τους. Είστε ένα πρόσωπο με έντονη κοινωνική δράση, που τώρα λοιπόν θέλει να μπει σε αυτό που λέμε αυτοδιοικητικό παιχνίδι. Το παιχνίδι μέσα εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθώ. Πώς παίρνετε την απόφαση λοιπόν αυτή σήμερα? Η αλήθεια είναι ότι από τα χρόνια που ήμουν φοιτητής μέχρι και σήμερα έχω ασχοληθεί με το κοινωνικό έργο, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, με πολιτιστικά, φιλανθρωπικά, αλλά και με δραστηριότητες που αναγέννησαν και ανέδειξαν ήθη και έθιμα. Όσο ήμουν φοιτητής στην Πελοπόννησο, ήμουν πρόεδρος στο Σύλλογο Κρητών και αργότερα, μέχρι και σήμερα, είμαι πρόεδρος στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Μεγάλη Βρύση και στα Πρεβελιανά. Εδώ στο Ηράκλειο, στο χωριό μου δηλαδή. Μέσω του συλλόγου ήρθα σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, με ανθρώπους της περιοχής μου, μοιραστήκαμε προβλήματα, συναντήθηκα μαζί τους αρκετές φορές, αντιμετώπισα δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα βρήκαμε και λύσεις σε σημαντικά προβλήματα της περιοχής μας και ήταν μεγάλη μου χαρά να προσφέρω, δίνοντας έτσι λύσεις και χαρά ίσως σε ανθρώπους που είχαν πρόβλημα και με εύκολους τρόπους και με κάποιες διαδικασίες καταφέραμε να κάνουμε κάποιες φιλοδοξίες μας πράξη. Άρα μπορεί να κατεβαίνετε πρώτη φορά υποψήφιος σε αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά εμπειρία με τα κοινά, με την ευρύτερη έννοια έχετε. Δηλαδή έχετε αυτή την εμπειρία και την τριβή. Κοιτάξτε, είναι πλέον σχεδόν 6 χρόνια που ασχολούμαι με τους πολιτιστικούς συλλόγους, τόσο σαν φοιτητής όσο και αργότερα. Θεωρώ πως είναι καιρός να μπούμε σε αυτό το δρόμο του Δήμου Ηρακλείου, γιατί θεωρώ πως οι νέοι πρέπει να μπουν ενεργά σε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια έχουμε δει πολλά πράγματα στο Δήμο Ηρακλείου, όμως τα τελευταία 8 χρόνια εγώ προσωπικά, ίσως και άλλα παιδιά, να παρατηρούν μία στασιμότητα. Mm. Και αυτός ήταν ένας σημαντικός λόγος που μου μπήκε, θα το πω έτσι απλά, μου μπήκε η ιδέα να πάρω τα πράγματα στα χέρια μου και να δω μήπως και εγώ μπορώ να προσφέρω κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι, και επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με συλλόγους και πολιτιστικούς συλλόγους, ότι είναι μια καλή ευκαιρία να προβληματιστούμε και για το κατά πόσο η εκάστοτε δημοτική αρχή έχει ασχοληθεί όπως πρέπει με πολιτιστικούς συλλόγους περιαστικά, όχι μόνο στο αστικό κομμάτι, γιατί ακούμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και το μυαλό μας πάει στο κεντρικό κομμάτι. Στο κεντρικό κομμάτι. Σε θέματα βιτρίνα μερικές φορές. Τι γίνεται με άλλες περιοχές του Δήμου? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι στο Δήμο μας και γενικότερα στην Κρήτη γίνονται αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Απλά συνήθως επικεντρωνόμαστε σε παραδοσιακά γλέντια και αφήνουμε λίγο πίσω την ανάδειξη των ηθών, των εθήμων και ίσως όλο αυτό να αφήνει πίσω και τις αξίες μας. Γιατί ναι μεν, η παράδοση στην Κρήτη είναι ένα κομμάτι το οποίο ανεβαίνει σταθερά. Θεωρώ ότι η πορεία είναι αύξουσα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε σαν Δήμος, σαν τόπος. Και θεωρώ ότι οι νέοι πλέον και γενικότερα ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά θα πρέπει να έχει μια παιδεία η οποία καλλιεργείται από το σπίτι, να έχει κάποια σταθερά στεγανά τα οποία θα μπορούν, θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη των ηθών και των εθήμων, να έχουμε ψηλά τις αξίες μας, αλλά και ταυτόχρονα να υπάρξει ένας σεβασμός προς τον συνάνθρωπο. Γιατί εφόσον δεν υπάρχουν ήθη, έθιμα και δεν έχουμε τις αξίες μας ψηλά, θεωρώ δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ούτε τον συνάνθρωπο, ούτε τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες,
τα ζώα αλλά και το πράσινο σε αυτή την πόλη που θεωρώ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εσείς βγήκατε από νωρίς, δεν το φοβηθήκατε, δηλαδή και από τα φοιτητικά σας χρόνια, όπως μας είπατε, βγήκατε μπροστά. Οι άλλοι της δικής σας γενιάς, της νεότερης γενιάς, το κάνουν ή φοβούνται λίγο μέσα τους? Υπάρχει δηλαδή μια ατολμία σε αυτό, mm-hmm. για να το πω έτσι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι έτσι, γιατί βλέπω ότι άτομα της ηλικίας μου και ίσως και λίγο μεγαλύτερα αλλά και λίγο μικρότερα έχουν ευαισθητοποιηθεί. Και παρατηρώ στη δικιά μας, στη δικιά μας ομάδα, εγώ ανήκω στην ομάδα του κύριου Καραμαλάκη και είμαι υποψήφιος εκεί, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία είναι κοντά στην ηλικία μου, έχουμε ευαισθητοποιηθεί, είμαστε όλοι μαζί μία ομάδα, ζητάμε τη στήριξη του Ηρακλείου του Πολίτη, γιατί πραγματικά φτάσαμε, ίσως να έχουμε φτάσει και στα όρια μας και να θεωρούμε ότι τώρα ήρθε η ώρα οι νέοι να μπουν μπροστά, να κάνουν τη διαφορά στο Ηράκλειο και να τις κάθε φιλοδοξία που έχουμε να γίνει πράξη μέσω του αγώνα που πραγματικά θέλουμε να το προσφέρουμε με όλη μας τη δύναμη. Υπήρξε έμπνευση και από το πρόσωπο το οποίο ηγείται του συνδυασμού, γιατί πολλές φορές υπάρχει δικιά μας η προσωπική θέληση να ασχοληθούμε με κάτι, αλλά το θέμα είναι και ποιος είναι στο τιμόνι. Ακριβώς. Τα χρόνια αυτά που ασχολούμαι με τα πολιτιστικά, σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά ότι κάποια στιγμή θέλω να μπω στο Δήμο, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως, μέχρι στιγμής δεν είχα δει κάποιον άνθρωπο να με εμπνεύσει. Mm-hmm. Σίγουρα στο παρελθόν υπήρχαν άνθρωποι άξιοι και ικανοί. Όμως, τα τελευταία 8 χρόνια που είμαι και εγώ στον έξω χώρο, στη ζωή, περισσότερο, δεν έβλεπα κάτι ενδιαφέρον προσωπικά για μένα. Όταν έμαθα για την υποψηφιότητα του κυρίου Καραμαλάκη, πραγματικά σαν παιδί ένιωσα σαν παιδί που περίμενα θα ήθελα να μπω σε αυτή την ομάδα. Και όταν πραγματικά μου έγινε η πρόταση από τον κύριο Καραμαλάκη, δεν υπήρχε καμία δεύτερη σκέψη να αρνηθώ. Και είπα ότι τώρα ήρθε η ώρα να είμαι σε αυτό το κομμάτι. Και να σας πω και το λόγο. Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου θα διεκδικηθεί από κάποια άτομα. Είναι όλοι άξιοι, δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν. Δεν μ' αρέσει να κατακρίνω ούτε τους παλιότερους, ούτε τους τώρα ανθρώπους, του σήμερα. Αλλά θεωρώ ότι, βασικά θεωρώ ότι όλοι έχουν φιλοδοξίες για την πόλη μας. Είναι νέοι στην πολιτική σκηνή κάποιοι και έχουν φιλοδοξίες για την πόλη μας. Όμως αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο δεν χρειάζεται τόσο τις φιλοδοξίες όσο τη σωστή οργάνωση. Και ο κύριος Καραμαλάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να μπει μπροστά, έχει προσφέρει στη δικιά του υπηρεσία τα μέγιστα, εμπιστεύτηκε από διαφορετικές κυβερνήσεις ως αρχηγός και ούτω καθεξής στην υπηρεσία του και στο πλάι του εγώ προσωπικά νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω τα μέγιστα γιατί τον έχω δει να εργάζεται, τον έχω δει πώς λειτουργεί μέσα στην ομάδα, μέσα στο γραφείο και πραγματικά θεωρώ ότι μαζί του και με όλη την ομάδα κάτι διαφορετικό πραγματικά θα γίνει στην πόλη που έχει ανάγκη αυτή την οργάνωση και αυτές τις διοικητικές ικανότητες όπως έχει ο κύριος Καραμαλάκης. Κύριε Αρβανιτάκη, είστε οικονομολόγος, δραστηριοποιήστε οικογενειακά στον τομέα του τουρισμού, άρα έχετε μια άμεση γνώση και τριβή με την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο, από το Δήμο Ηρακλείου διαχρονικά έχει βοηθηθεί και το τουριστικό κομμάτι πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί περισσότερο και ποιος είναι ο σχεδιασμός του συνδυασμού σας? Να σας πω την αλήθεια, όσον αφορά τον τουρισμό, εγώ δεν έχω αρκετά παράπονα. Θεωρώ ότι ο τουρισμός πάει καλά στην Κρήτη, πάει καλά στο Ηράκλειο. Δεν έχω σίγουρα υπάρχουν παραπάνω ιδέες και θα ήθελα να πω καινοτόμες ιδέες που μπορούν να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τον τουρισμό, γιατί είμαι μέσα στα πράγματα του τουρισμού και βλέπω ότι όντως ο τουρισμός ανεβαίνει, αλλά σίγουρα με μικρούς ρυθμούς. Όσον αφορά το άλλο θέμα που μου είπατε για τις επενδύσεις και για τις επιχειρήσεις, σίγουρα το Ηράκλειο δεν είναι ένας τόπος φιλόξενος για νέους επιχειρηματίες. Δεν είναι φιλικός για τους νέους επιχειρηματίες. Και ο λόγος αυτός είναι ίσως οι εγκαταστάσεις, είναι οι δρόμοι, είναι βασικά αρκετοί λόγοι. Και πρακτικά δηλαδή, απλά ζητήματα που κάνουν τη ζωή δύσκολη. Πρακτικά ζητήματα, ακριβώς. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανιτάκη, που ήσασταν μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή ευχαριστώ συνέχεια και καλή πολύ. Επιτυχία στον αγώνα σας. Εγώ θα το ξαναπώ ότι χαιρόμαστε να φιλοξενούμε εδώ νέους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν μπροστά και διεκδικούν την ψήφο μας. Και συνολικά χαιρόμαστε που βλέπουμε τα άτομα να μπαίνουν μπροστά και να λένε είμαστε εδώ και πάμε να διεκδικήσουμε την ψήφο του κόσμου. Έτσι, μπορώ να προσθέσω κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Θα ήθελα να μιλήσω προς όλους τους Ηρακλειώτες πολίτες και δημότες. Εγώ προσωπικά ζητώ τη στήριξη του Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου,
αλλά από όποια παράταξη και αν ανήκει ο καθένας, εγώ αυτό που έχω να πω είναι να στηριχτούν οι νέοι άνθρωποι οποιασδήποτε παράταξης, γιατί όλοι έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν και θεωρώ πως τώρα είναι η ώρα οι νέοι να μπουν μπροστά και να στηριχτούν για να κάνουν πράξη κάθε φιλοδοξία και κάθε όνειρο για την πόλη που αγαπούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.